Γεια σας και καλώς ήρθατε ξανά σε αυτό το τρελοκάναλο. Ξέρω ότι έχω χαθεί, πήρα μια άδεια από τη σημαία για το καλοκαίρι, πήρα λίγο το χρόνο μου για διάφορα πράγματα. Θα ακολουθήσουν βίντεο γιατί σας χρωστάω πάρα πολλά από αυτά που σας έχω πει και θέλω πάρα πολύ να τα κάνω και κάποια τα έχω γυρίσει, απλά δεν τα έχω κάνει μοντάζ. Απλά σήμερα είχα διάθεση να ανεβάσω αυτό το βίντεο. Όπως θα έχετε δει και από τον τίτλο, κάνω κερατίνη μόνη μου στο σπίτι. Πρόσφατα να σας πω ότι έκανα το μαλλί μου μπαλαγιάζ. Νομίζω ότι φαίνεται τώρα στην κάμερα. Είμαι στο μπάνιο. Μου άρεσε το φως εδώ για κάποιο λόγο και ήθελα να σας δείξω και κάτι προϊόντα. Θα σας πω μόνο ότι την επόμενη φορά θα τα κάνω λίγο πιο ανοιχτά και θα ξεκινήσω το μπαλαγιάζ από λίγο πιο πάνω. Αυτό για όσους δεν με ακολουθείτε στο Instagram, που αν δεν με ακολουθείτε κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος, γιατί γίνεται χαμός, έχει μεγαλώσει πάρα πολύ παρέα μας και έρχονται πάρα πολλοί διαγωνισμοί και νέα και τα πάντα όλα και χαμός ολέ. Λοιπόν, πρόσφατα λοιπόν, θα το δείτε στη συνέχεια αυτού του βίντεο, γιατί το έχω γυρίσει σήμερα που κάνω αυτό το intro, είναι Σάββατο. Έλαβα την κερατίνη την Τρίτη, το βίντεο δεν είναι sponsored, απλά η εταιρεία μου έστειλε την κερατίνη να τη δοκιμάσω και εγώ επέλεξα να σας το δείξω, να δούμε τη διαδικασία μαζί, να δούμε τι γίνεται, πώς γίνεται και όλα αυτά τα σχετικά. Για να σας το δείξω κιόλας, μισό λεπτό. Η κερατίνη είναι αυτή εδώ από την Alea Liso Pro. Είναι από τη Larou Cosmetics, η οποία Larou Cosmetics έχει φέρει και την Κατίβα, την ισιωτική. Μπορεί πολλές από εσάς να την έχετε δοκιμάσει. Εγώ δεν την είχα δοκιμάσει, αλλά αυτή εδώ υπόσχεται ότι είναι ακόμα καλύτερη από την Κατίβα, την ισιωτική. Και είναι και πολύ πιο γρήγορη στην εφαρμογή της και σε όλη τη διαδικασία της. Εγώ δεν πολύ πίστευα σε όλα αυτά τα προϊόντα και δεν πίστευα γιατί το μαλλί μου γενικά σε γενικές γραμμές είναι ίσιο. Αλλά τι γίνεται, όπως θα έχετε δει και στο thumbnail, αλλά θα σας πετάξω και εδώ μια φωτογραφία να το δείτε, όταν απλά τα στεγνώνω με τον πιστολάκι είναι κάπως έτσι. Και όταν έκανα τη θεραπεία με την κερατίνη ήτανε έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το αποτέλεσμα με δικαίωσε και θα σας πω και τι έκανα. Γύρισα το βίντεο την Τρίτη, θα δείτε ότι με βοηθάει η Δήμητρα στη διαδικασία γιατί στα πίσω και αυτά με τις τούφες δεν μπορώ και πολύ να τα ισιώσω. Και γράφει η συσκευασία ότι μπορείς να λουστείς νομίζω 24 ή 48 ώρες μετά, δεν είμαι σίγουρη. Και λούστηκα σήμερα, Σάββατο. Το άφησα λίγο. Θα σας πω ότι έχω αυτό το αποτέλεσμα μόνο με στέγνωμα με το πιστολάκι. Που απλά τα χτένισα και τα στέγνωσα με το πιστολάκι. Δεν φριζάρουνε καθόλου, δεν είναι καθόλου φουντωτά, είναι κανονικά ίσια. Την ώρα που λουζόμουν ήταν απίστευτα μαλακά. Ήτανε λες και τα έλουζα χτενισμένα και μετά δεν δυσκολεύτηκα καθόλου στο να τα χτενίσω αμέσως, ούτε κόμπους, που εμένα τα μαλλιά μου επειδή είναι ψηλολεπτή τρίχα, δημιουργούνται κόμποι και τα σχετικά, οπότε μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Η συσκευασία αυτή εδώ έρχεται με 2 σωληνάρια κερατίνης, αυτό είναι ήδη κλειστό. Είναι για 6 εφαρμογές. Σκεφτείτε ότι εγώ με το μάκρος του μαλλιού που έχω είχα φτάσει το μπουκάλι ούτε μέχρι τη μέση. Τη δοκίμασα και στα μπροστινά του άντρα μου που είναι λίγο πιο μακριά και μόλις τώρα πριν από λίγο ήταν εδώ η Κατερίνα, η κουμπάρα μου, η οποία έχει το μαλλί το έτσι και της τα ίσιωσα. Θα της πω να μου τραβήξει μια φωτογραφία, αν μου την έχει στείλει εγκαίρως θα σας τη δείξω για να δείτε πώς είναι το μαλλί της. Λοιπόν, όπως σας είπα, η συσκευασία έχει μέσα 2 μπουκάλια της κερατίνης, του
της θεραπείας στην ουσία, οι οποίες είναι αρκετές για 6 εφαρμογές. Έχει ένα argan oil, το οποίο, παιδιά, νομίζεις ότι αυτό κάνει όλη τη δουλειά. Μυρίζει καταπληκτικά, απίστευτα, φαντασμαγορικά. Και έχει τις οδηγίες και ένα σετ γάντια. Επίσης, αναφέρει ότι αν θέλετε ακόμα πιο τούμπανο αποτέλεσμα, γιατί λέει ότι αυτό το ίσιωμα θα κρατήσει για 2 μήνες, μπορείτε, αν θέλετε, για ακόμα πιο ενίσχυση, μετά από 48 ώρες που έχετε περάσει την κερατίνη, να ξαναεπαναλάβετε τη διαδικασία. Θα σας πω, βέβαια, ότι είχα δει και είχα ακούσει ότι η κατίβα άνοιγε 2-3 τόνους στο μαλλί, κάτι το οποίο δεν το πολύ είδα εγώ στην Αλέα και δεν το είδα και στην Κατερίνα, που η Κατερίνα πλέον έχει κάνει και αυτή το μισό και κάτω ξανθό, δεν της άνοιξε καθόλου. Το συγκεκριμένο, μάλιστα, θα δείτε παρακάτω που κάνουμε την εφαρμογή, ότι είναι μοβ για αυτό το λόγο, για να μην αποχρωματίζει την τρίχα. Σαν αυτά τα τύπου silver shampoo, και μαζί με αυτά, τα έχω εδώ, είναι και αυτά τα 2 προϊόντα που πρώτα λούζεσαι με αυτό. Αν θέλετε, φυσικά, παίρνετε αυτά. Απλά αυτά θα ενισχύσουν πιο πολύ το ίσιωμά σας. Είναι το σαμπού αυτό με μπαμπού και κερατίνη, 0 parabens. Είναι στα 500 ml και την πρώτη φορά πριν χρησιμοποιήσετε την κερατίνη, δεν χρησιμοποιεί ούτε μαλακτικό ούτε μάσκα. Αλλά εγώ σήμερα χρησιμοποίησα, που ήταν το δεύτερο λούσιμο μετά την κερατίνη, χρησιμοποίησα και τη μάσκα. Οπότε ήθελα να κάνω αυτό το intro 2 μέρες μετά, εφόσον θα έχω ξαναλουστεί κιόλας, για να δω πώς θα είναι. Είναι πραγματικά λες και τα έχω περάσει με την πρέσα, δεν φριζάρουνε καθόλου, είναι απίστευτα μαλακά. Να σας πω μόνο κάτι, το οποίο δεν σας το έχω πει παρακάτω στο βίντεο, γιατί το θυμήθηκα και σήμερα που το έκανα με την Κατερίνα, πολυλογώ, συγγνώμη. Όταν θα έχετε περάσει την κερατίνη και μετά ή δεν ξεπλένετε καθόλου τα μαλλιά σας ή απλά κάνετε ένα 5-10 δευτερόλεπτα, αυτό το το κάνω και αργότερα, και τα στεγνώνετε με το πιστολάκι, θα καταλάβετε παρακάτω που σας δείχνω τη διαδικασία, ίσως αισθανθείτε το μαλλί σας να είναι ελάχιστα να κολλάει, σαν να έχετε βάλει λακ. Μη σας τρομάξει αυτό, είναι για εκείνη τη στιγμή, και θα δείτε ότι μετά, όταν θα ξαναλουστείτε, αυτό φεύγει τελείως. Δηλαδή, σκεφτείτε στην Κατερίνα σήμερα, ήδη, επειδή της έκανα πάρα πολύ καλό στέγνωμα με το πιστολάκι πριν περάσουμε στη μασιά, δεν κολλάγανε σχεδόν καθόλου. Αυτό ήθελα μόνο να σας πω. Σας έχω από κάτω όλα τα links που μπορείτε να προμηθευτείτε την Αλέα κερατίνη, και κάποιες πληροφορίες γενικότερα για να γνωρίζετε. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, θα τα πούμε κάτω στα σχόλια. Η τιμή της είναι 30 ευρώ. Σας είπα, κρατάει για 6 εφαρμογές, πάρτε το με μία φίλη σας. Η Κατερίνα αυτό έλεγε σήμερα, ότι θα το πάρει και θα το κάνει μαζί με την αδερφή της, τη Ράνια. Και κάντε μία στην άλλη. Κάντε μία hair day. Απολαύστε το μαλλί σας το ίσιο. Της Κατερίνας κιόλας είναι και σγουρό και μπερδεύεται και πολύ αφάνα ολέ. Την έχετε δει στα βίντεο μου την Κατερίνα. Τη γνωρίζετε όλη την κουμπάρα μου. Έχετε δει πως είναι το μαλλί της. Πραγματικά θα τη ζητήσω μία φωτογραφία να μου στείλει για να δείτε το αποτέλεσμα. Αυτά! Και δείτε τη συνέχεια του βίντεο για να δείτε πώς κάναμε όλη την εφαρμογή. Απλά εγώ σας είπα, έκανα αυτή την εισαγωγή σήμερα για να σας δείξω και το λούσιμο 2 μέρες μετά. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια στο υπόλοιπο του βίντεο και τα λέμε κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, και αφού έχουμε λούσει τα μαλλιά μας με το ειδικό σαμπουάν, η Δήμητρα γελάει γιατί είναι η δεύτερη φορά που γυρίζω αυτό το κομμάτι. Με την πετσέτα τα μποναριστά έχουμε πάρει τα πολλά νερά. Δεν τα έχουμε στεγνώσει ακόμα με το πιστολάκι. Τα θέλουμε να είναι νοπά. Θα φορέσουμε τα γαντάκια μας. Θα ανοίξουμε τη μία συσκευασία της θεραπείας.
Αυτό είναι μοβ μέσα, έχω δει και σε άλλα βίντεο. Οπότε, ρίχνουμε με το χέρι μας, ρίχνουμε στο χέρι μας ποσότητα, αρχίζουμε, απλώνουμε και μετά με μια βούρζα, με μια χτένα, θα τα χτενίσουμε έτσι ώστε να πάει παντού το υλικό μας και να γίνει σαν μαλακτικό, να ασπρίσει, να γίνει κρέμα, σαν γαλάκτωμα. Αυτό θα μου το κάνει η Δήμητρα, γιατί εγώ λόγω υλίκου δεν μπορώ να κάνω όλες τις απαραίτητες κινήσεις. Και θα δείτε μαζί πόσο εύκολο είναι να κάνουμε κερατίνη στο σπίτι. Η Δήμητρα είναι άσχετη, δεν έχει ξανακάνει ποτέ της. Εδώ με το ζόρι μια φορά μου βάψει τα μαλλιά. Μην φανταστείτε ότι σκαμπάρει. Συμφωνεί και ο Έρμης. Πάμε να το δούμε. Όλα εντάξει. Λοιπόν. Γεια σας. Βλέπεις. Είναι μοβ. Λοιπόν, κάνε μου λίγο την πρώτη τούφα. Με αυτό. Ναι, παίρνα το. Αυτό ακριβώς. Είναι πολύ λίγο. Δεν είναι πολύ λίγο. Παίρνε και άλλα μαλλιά μαζί. Μπράβο. Κάτσε το κλειστό. Ναι, φέρω όμως τώρα γιατί δεν μου βλέπεις έτσι. Βάλε. Ρε, χαζω κάτω λίγο που σου λέω. Φορέστε μία πετσετούλα καλού κακού και ένα μπλουζάκι το οποίο να μην σας πολύ νοιάζει. Όσο η Δήμητρα. Καταρχάς να σας πω ότι μυρίζει βατόμουρο. Δεν έχω κάνει ποτέ κερατίνη στα μαλλιά μου ενώ σε κομμωτήριο και τέτοια και είναι η πρώτη φορά που το δοκιμάζω και στο σπίτι. Και όντως, αυτό δηλαδή που έχω ακούσει από άλλους ότι η κερατίνη προκαλεί αναθυμιάσεις ή όλα αυτά και έχει μια περίεργη μυρωδιά, αυτό δεν το έχει. Για να σας πω κιόλας τα συστατικά της είναι χωρίς φαλμαδεΐδη και χωρίς τοξικές χημικές ουσίες. Χωρίς ανεπιθύμητες αναθυμιάσεις και χωρίς να αφήνει άσχημες μυρωδιές στα μαλλιά και το συγκεκριμένο είναι με άρωμα βατόμουρο και μειώνει 100% το φριζάρισμα και τον όγκο χάρη λέει στη φόρμουλα με υδρολυμένη κερατίνη η οποία ενισχύει τη διείσδυση και την ενίσχυση των ινών της τρίχας από μέσα. Μοναδικό θεϊκό ίσιωμα με μαλλιά ίσια, λίγα ενυδατωμένα, γερά, λαμπερά, ανάλαφρα, αναδομημένα από την πρώτη εφαρμογή με διάρκεια έως 2 μήνες. Και με μοναδική φόρμουλα co-wash που έχει σχεδιαστεί για να μειώνει το χρόνο εφαρμογής. Γιατί αυτό τώρα μόλις θα τελειώσουμε θα τα αφήσουμε μόνο μισή ώρα στο μαλλί. Μυρίζει ωραία. Είναι σαν να βάζετε, πώς βάζουμε τις μάσκες π.χ. στα μαλλιά μας. Εσύ πώς είχες βάλει την άλλη φορά. Είχε έρθει μια φορά η Δήμητρα, έβαλε μάσκα στο μαλλί της και πήγε σπίτι της, γιατί την παίρνουμε κοντά, με τη μάσκα στο μαλλί της. Είναι μια κυρία. Και το ξέρει κανείς πόσο, μετά από κανένα 2-3 ώρες. Βλέπετε πώς αρχίζει και ασπρίζει και ακόμα δεν το έχουμε χτενίσει. Αυτό είναι μόνο, μην δείχνουμε το άσπρο τώρα. Αν είσαστε μόνοι σας, γιατί εγώ τώρα έχω τη Δήμητρα βοήθεια, αν είσαστε μόνοι σας, χωρίζετε το μαλλί σας σε 4 μέρη. Και το κάνετε έτσι, δηλαδή 2 και 2, 4 και αρχίζετε και το κάνετε. Λες να αρχίσω να χτενίζω αυτή τη μεριά. Όχι, δεν το ξέρω να κάνω, περίμενα να κάνω λίγο αυτή. Γιατί? Γιατί εσύ να πάει παντού τώρα, ας πούμε, εδώ δεν έχει. Λέει ότι το βοηθάς να πάει παντού με τη χτένα. Πώς θα πάει στη ρίζα με τη χτένα, άμα δεν είναι από τη ρίζα. Το βλέπετε! Λέει, περνάμε σε λεπτές περασιές με τη βοήθεια μιας χτένας και με γάτια και στη συνέχεια μασάζ με τα δάχτυλά σας για να απλωθεί και να γίνει σαν γαλάκτωμα. Κατάλαβες. Τώρα το κάνουμε σωστά. Γιατί κοίτα εδώ βλέπεις. Όχι, γιατί είναι το τέτοιο. Εδώ τώρα φαίνεται. Α, okay. Ενώ πριν δεν το έχει πιάσει γιατί δεν τα χωρίσαμε. Α. Τώρα βλέπω λίγο και δουλειά, έτσι. Θα σε πληρώσω κιόλας. Εν τω μεταξύ, σκεφτείτε ότι εγώ που έχω μακρύ μαλλί έχει φτάσει εδώ και το έχουμε κάνει σχεδόν όλο. Δηλαδή, όπως γράφει μέσα ότι διαρκεί για 6 εφαρμογές, σίγουρα διαρκεί για 4-5. Και ειδικά αν έχετε και πιο κοντό μαλλί, π.χ. η Δήμητρα που έχει κοντό μαλλί, πιο κοντό από μένα,
Σίγουρα θα σε έπαιρνε για 6 εφαρμογές. Και φυσικά, εάν έχετε σκοπό να βάψετε τα μαλλιά σας, να το κάνετε σίγουρα 4-5 μέρες αφού έχει γίνει εφαρμογή. Γιατί όταν θα κάνουμε την εφαρμογή πρέπει να περάσουν 2 μέρες χωρίς να λουστούμε. Λοιπόν, αφού τα έχουμε περάσει όλα... Α, να, το φαίνεται ρε! Ότι έχει γίνει σαν γαλάκτωμα. Με τη βοήθεια μιας στένας συνεχίζουμε και τα χτενίζουμε. Θα τα χτενίσω και τα λεπτά. Πώς θα τα χτενίσω εγώ μόνη μου? Όχι έτσι, όχι έτσι. Από εδώ και από εκεί. Τα χτενίζουμε για να το βοηθήσουμε να πάει παντού. Πάρ' την άλλη εσύ και χτένιζε. Έτσι. Ναι ρε χάζω, σιγά. Ή βγάλ' τα, ξέρω εγώ. Ναι, εγώ θέλω εσένα να μου τα κάνεις. Αχ, Χριστέ μου, τι τραβάω, ρε μουδιά. Πάρε αυτή, ρε. Πάει, ρε, κουρούπα θα μ' αφήσει. Σε λίγο ακόμη. Α, να το, ρε. Το βλέπεις πως ασπρίζει. Και πρέπει να ασπρίζει. Α, ναι, όχι στη μούρη μου. Σταμάτα, παιδί μου. Πώς το έχεις σωστό αποτέλεσμα. Αυτό τώρα το αφήνουμε μισή ώρα να δράσει στο μαλλί μας και θα τα πούμε σε μισή ωρίτσα. Τι ώρα είναι? 9 και 5, άρα 9 και 35. Για να σας πω τι θα είναι το επόμενο βήμα που θα κάνουμε. Λοιπόν, έχει περάσει μισή ώρα που έχουμε την κερατίνη στα μαλλιά μας και τώρα είναι το εξής σημαντικό βήμα. Οι οδηγίες αναγράφουν ότι σε αυτή τη φάση, εφόσον έχει περάσει μισή ώρα, μπορούμε και να πάμε απλά στο πολύ το γρήγορο, το φστ, να ξεπλύνουμε τα μαλλιά μας για 5 έως 10 δευτερόλεπτα. Όχι παραπάνω, γιατί θα φύγει όλο το υλικό από το μαλλί μας. Εάν έχουμε, λέει, πάρα πολύ χοντρή τρίχα, μπορούμε να μην ξεπλύνουμε καθόλου, που αυτό θα κάνουμε και εμείς. Δεν θα ξεπλύνουμε καθόλου και απλά θα πάρω το πιστολάκι και μία χτένα και θα στεγνώσω το μαλλί μου γιατί είναι, νοπό, είναι βρεγμένο, το βλέπετε. Θα κάνουμε το πρώτο ίσιωμα, όχι σχολαστικά, απλά θα τα στεγνώσουμε χτενίζοντάς τα. Οπότε πάμε να κάνουμε αυτό και σας λέω ποιο είναι το επόμενο βήμα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχουμε στεγνώσει το μαλλί και το έχουμε χτενίσει. Αυτό που βλέπω και το βλέπει και η Δήμητρα, γιατί η Δήμητρα μου έχει ξαναισιώσει τα μαλλιά κανονικά, είναι, σκύβει, ότι έχει πέσει αυτός ο όγκος που είχα όταν απλά λουζόμουν και στεγνώνα τα μαλλιά μου. Οπότε τώρα θα τα χωρίσουμε, κάνε Δήμητρα τα κόλπα σου, και θα ισιώνουμε μία-μία τούφα. Πολύ γρήγορα, ο Ανίσης θέλει να ισχύει στα μουσια του λογικά. Για 6-7-8 φορές έτσι γρήγορα τώρα. Λοιπόν, γρήγορα, κάνουμε μικρές τουφίτσες, 6-7-8 φορές. Πώς το βλέπεις? Το βλέπω πάρα πολύ ισχύει. Αλήθεια, την ακούτε, δεν ξέρω γιατί μιλάει από μέσα της. Γίνεται πάρα πολύ ισχύει. Για πάμε κι άλλη μία. Ποιο είναι αυτό εδώ? Άντε ρε! Και φαίνεται και το χρώμα πολύ ωραίο. Αφού δεν το έχεις κάνει. Με κοροϊδεύει ρε! Ρε εσύ, αφού το ένιωθα ίσιο, αλλά δεν το νιώθα ζεστό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το υπόλοιπο. Ρε! Πω, το χρώμα γενικά τρομερό. Καταλάβατε. Αν έχετε βάψει τα μαλλιά σας, αυτό δεν σας είπα, σε αυτήν εδώ τη στάση, αν τα μαλλιά σας είναι κατεστραμμένα, έχουν επεξεργαστεί κάποια τεχνική εργασία όπως εγώ που έχω κάνει μπαλαγιάζ,
βάζετε το σίδερο, τη μασιά, στους 190 βαθμούς. Αν τα μαλλιά σας είναι full φυσικά δικά σας, τότε το έχετε στους 210, οπότε εμείς το βάλαμε στους 190. Και αν έχετε βάψει τα μαλλιά σας, υπάρχει μια πάρα πολύ μικρή πιθανότητα να σας ανοίξει ένα τσικ τον τόνο του μαλλιού σας. Δεν είναι σαν μια προηγούμενη ισιωτική θεραπεία που είχε η ίδια εταιρεία που άνοιγε πάρα πολύ τον τόνο του μαλλιού. Αυτό δεν κάνει σχεδόν τίποτα, δηλαδή το βλέπετε, απλά το κάνει, εμένα μου αρέσει έτσι όπως το έχει κάνει τώρα. Οπότε συνεχίζουμε με το υπόλοιπο μαλλί και σας δείχνουμε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε με το ίσιωμα, εγώ τα θέλω και λίγο έτσι. Η Δήμητρα έχει τρελαθεί λιγάκι. Κοιτάξτε, άω και ο Ερμής. Μπορούμε, το έχει κλείσει. Εδώ, αφού έχουμε τελειώσει, να τα πατήσουμε και λίγο όλα μαζί. Η Δήμητρα λέει να κρατήσω αυτό το χρώμα στα μαλλιά μου. Λοιπόν, και τι κάνουμε τώρα για να ολοκληρώσουμε τη θεραπεία μας. Εγώ δεν τη θέλω τη χωρίστρα στη μέση. Πάρε, βοηθέ. Μέσα η συσκευασία της Αλέα έχει αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο είναι ένα ελιξίριο λάδι μαλλιών με αργανέλαιο, argan oil, και παίρνουμε λίγο, είναι καινούριο, δεν πέφτει ακόμα. Two years later. Να το. Λοιπόν, παίρνουμε λαδάκι και από τη μέση και κάτω, όχι από τις ρίζες, στην ουσία είναι σαν να κλειδώνουμε το αποτέλεσμα. Πατάμε λίγο πιο πολύ, δεν με χωράει το πλάνο με το μαλλί. Πατάμε... Ωραία. Τι τέλεια που μυρίζει! Το μύρισε, σου ήρθε! Από τη μέση και κάτω, κλειδώνουμε το αποτέλεσμα. Δεν θέλει πολύ, εγώ βάλα 5-6 σταγόνες, πόσο έβαλα. Καλέ! Ρε, τι τέλειο που μυρίζει! Και αυτό είναι. Λοιπόν, θα σηκωθώ λίγο εδώ για να το δείτε. Τι βοηθώ έχω εγώ. Το βλέπετε εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ ίσιο. Και αυτό θα μείνει για 2 μήνες, παιδιά. Οπότε, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθήστε με και στο... Είναι Δήμητρα. Ακολουθήστε με και στο Instagram, γιατί θα κάνουμε συχνά update και μετά απολουσίματα και τέτοια, να δούμε πώς θα είναι. Και stay tuned. Και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Από μένα, τον Ερμή, το σίδερο της Δήμητρας και την ισιωτική της Αλέα. Τα λέμε σύντομα. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.